λαμπρότητα και μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού εορτάζεται φέτος η κοίμηση της Θεοτόκου με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια φορώντας μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις. Τη ζωή μας και τα παιδιά μας και το κανένα πρέπει να βάζουν τις μάσκες μας και να είμαστε πάντα έτοιμοι για κάθε κακό που μας συμβεί. Η χάρη της Παναγίας να βοηθήσει όλο τον κόσμο να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και με την ιστορία των Τούρκων θα βοηθήσει. Όλα θα πάνε καλά. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Παναγία. Με το παιδί μου που ήταν άρρωστο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας βιώνει την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέγεται. Φέτος βέβαια με ιδιαίτερες συνθήκες. Λόγω της πανδημίας. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί. Αυτό δεν μας στενοχωρεί, γιατί εμείς πάλι με πίστη προσφεύγουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Πάσχα του καλοκαιριού είναι φέτος διαφορετικό. Τα τηρεί ο κόσμος τα μέτρα, η εκκλησία όλα είναι εντάξει, μια χαρά. Πώς είναι αυτός ο 15 Αύγουστος, ιδιαίτερος διαφορετικός για σας? Είναι διαφορετικός, γιατί δεν έχουμε την ελευθερία που είχαμε. Βλέπετε ο κόσμος να τηρεί τα μέτρα στις εκκλησίες αυτή την περίοδο? Μέσα έχει, γιατί έχει αστυνομία στα τρία. Εγώ στεναχωριέμαι με αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος πέρσι ήταν γεμάτο, η εκκλησία μέσα ήταν διαφορετικά η κατάσταση. Ναι, την Παναγία πάντα την λατρεύομαι και θα τη λατρεύομαι. Η Παναγία θα μας βοηθήσει όμως. Εκείνα ελπίζομαι στη χάρη της, στο Θεό και όλα θα πάνε καλά. Είναι μια μπόρα και αυτή που θα περάσει. Πρέπει να γίνονται κανονικά. Όλα, τα πάντα πρέπει να γίνονται για τη θρησκεία μας. Λίγος μαζεμένοι, όχι όπως κάθε χρόνο. Είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε κάπως. Θα το παλέψουμε. Με ελπίδα στην ψυχή, πιστοί σειραίουν στους ιερούς ναούς για να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας και να ζητήσουν την ευλογία της. Η Παναγία θα βοηθήσει. Αυτό. Υγεία και χαρά να γίνουν στον κόσμο, τίποτα άλλο. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, αγάπη και ευτυχία. Και οι μέρες αυτές είναι δύσκολες για όλους και όλοι εύχομαι να το περάσουν εύκολα και να είναι πάντα καλά. Να μας βοηθήσει η Παναγία, να έχουμε την υγεία μας. Αυτό, να βοηθήσει όλο τον κόσμο και εμάς μαζί. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Παναγία Καμαριανή στην Αλικαρνασσό. Αδελφοί μου, δεν χρειάζεται να δοκιμάζουμε, να πειράζουμε το Θεό. Χρειάζεται να κάνουμε χρήση του μυαλού μας, που μας το έδωσε, για να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Σας παρακαλώ λοιπόν να έχουμε την πίστη της Υπεραγίας Θεοτόκου, να έχουμε την πίστη των Αγίων μας, ούτως ώστε να διατηρούμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε ρήπο και κάθε αμαρτία. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην Παναγίτσα Μασταμπά αλλά και στην Ιερά Μονή Καλυβιανής, όπου χιλιάδες πιστοί εκπληρώνουν το τάμα τους. Οι καταστάσεις πάντα είναι περίεργες, φέτο είναι λίγο παραπάνω. Η Παναγία να μας βοηθήσει να τα ξεπεράσουμε όλα. Άμα έχουμε την ελπίδα μας στην Παναγία, δεν θα χαθούμε όπως δεν χαθήκαμε μέχρι τώρα. Προσεύχονται και ελπίζουν, με τους πιστούς να στέλνουν μηνύματα αγάπης και υγείας.